Ένα μεγάλο και σπουδαίο βήμα για την ολοκλήρωση του δακτυλίου της Λάρισας έγινε με την υπογραφή του Περιφερειακού Θεσσαλίας Κώστα Χωραστό για τις συμβάσεις και την εκπόνηση ισάριθμων μελετών που αφορούν την υλοποίηση της ανατολικής παράκαμψης της πόλης. Μελέτες, δύο σημαντικές μελέτες προϋπολογισμού ένταξη 1.543.000 ευρώ οδηγούν στην μελέτη της ολοκλήρωσης της ανατολικής παράκαμψης της πόλης της Λάρισας. Δύο μελέτες οι οποίες οδηγούν σε ένα έργο 8 χιλιόμετρων με 7 χιλιόμετρα και πλέον παράπλευρο με γέφυρες με αντιπλημμυρική προστασία. Δύο μελέτες ιδιαίτερα χρήσιμες γιατί είναι καταρχήν αναπτυξιακές. Δίνουν τη δυνατότητα πλέον της επέκτασης της πόλης της Λάρισας με όρους και προϋποθέσεις σοβαρότητας και να πάει πριν ο Δήμος πριν το πάνε οι πολίτες να κτίσουν και πολεοδομήσουν ως Δήμος να πολεοδομήσει την περιοχή. Δεύτερον είναι ότι είναι ένα έργο εξόχως περιβαλλοντικό. Εξόχως περιβαλλοντικό διότι αποφεύγει να μπαίνει μέσα στην πόλη της Λάρισας ό,τι μεγάλο φορτηγό υπάρχει και δίνει τη δυνατότητα πολλών διεξόδων μέσα στην πόλη της Λάρισας που υπάρχει ένα σύμφωνα με τις μελέτες κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και τις έρευνες που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Πρόκειται για το τμήμα από την Παλιά Εθνική Οδό Βόλου μέχρι την Παλιά Εθνική Οδό Αθήνα Θεσσαλονίκης, στον κόβο της Αγιάς και για το τμήμα από την Παλιά Εθνική Οδό Βόλου μέχρι και την Παλιά Εθνική Οδό Αθηνών και το εργοστάσιο Καρπέτ, όπου θα δημιουργηθεί και νέος κυκλικός κόμβος μετά και το γκρέμισμα της εφιστάμενης γέφυρας.